Τώρα, βλήθαμε τις μεγάλες εξελίξεις στην υγειονομική κρίση, είδαμε την επιδείνωση των δικτών, την ανησυχία των ειδικών για το τι μέλη γενέστε και μετά είδαμε και την πολιτική σύγκρουση που έφεραν όλες αυτές οι εξελίξεις. Σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά με το κομμάτι, το κυβερνητικό επιτελείο, να δέχεται πειρά από όλα τα κόμματα που υπάρχουν στην Ελληνική Βουλή. Τώρα, μαζί μας στο στούντιο είναι οι συνάδελφοι Φίβος Κλαβιανός και Σπύρος Σουρμελίδης. Κύριε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι περίπλοκες οι εξελίξεις. Η κυβέρνηση δέχεται ομοβροντία πυρών. Φίβο, ξεκινάμε από σένα. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει ως επί της ουσίας εκπρόσωπό της λοιμοξιολόγο τον κύριο Μαγιορκίνη, που χτες έλεγε για 12.000 κρούσματα και είχαμε σχεδόν 22.000 κρούσματα. Τον κύριο Βορύδη να μαθαίνει μπροστά στις κάμερες ότι οι μάσκες αυξημένης προστασίας είναι μίας χρήσης και όχι για πάρα πολλές μέρες. Τον κύριο Γεωργιάδη να μαλώνει δημοσιογράφους στο Sky για τις ερωτήσεις του και να σας αποκαλύπτει ότι εσκεμμένα έλεγε ψέματα ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε στο τελευταίο μίλι για να έρθουν οι τουρίστες και αυτό έπρεπε να κάνει. Τον Πρωθυπουργό να φεύγει διακοπές, αλλά μας λένε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, έχει ανοιχτό το κινητό του. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά σχόλια γι' αυτό, πέρα από το ότι είναι εντυπωσιακό ότι μερικές φορές κλείνει και το κινητό του όταν φεύγει. Και το χειρότερο απ' όλα για μένα, αύριο να κάνει σύσκεψη με τον κύριο Τσιόδρα πριν από την σύσκεψη Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Δηλαδή δεν περιμένει να ακούσει τα δεδομένα και μετά να πάρει αποφάσεις, δίνει τη γραμμή. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες διαρκώς. Βλέπουμε τους ανθρώπους, τους επιστήμονες να μιλάνε με μισόλογα, να μας λένε για πράγματα τα οποία αποδεικνύονται στην πράξη πολύ χειρότερα από αυτά που έλεγαν και την κυβέρνηση να προσπαθεί να τους μανιπουλάρει και να τους φημώσει. Και αύριο αυτή η σειρά των συσκέψεων είναι απαράδεκτη. Φίβο, σε παρακαλώ, βάλε μια ανωτελεία. Εμείς να επιστρέψουμε να δούμε τη συνέχεια του ρεπορτάζ για το θέμα και θα επιστρέψουμε. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων έχει ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη με την αξιωματική αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας. Με διπλασιασμό των κρουσμάτων σε μια μέρα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει αμέριμνος στις διακοπές του. Να επιστρέψει σήμερα κιόλας, να αφήσει τις ανοησίες για μεταχρονολογημένα μέτρα και να λάβει άμεσα τα ουσιαστικά μέτρα που τόσο καιρό ζητάμε και εμείς και οι επιστήμονες. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης του Γιάννη Οικονόμου προς τους πολιτικούς συντάκτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για εμπόριο πόνου και μετρολογίας. Μακριά από κραυγές που επειδή δεν διαθέτουν ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας και των παράλληλων κρίσεων που σοβούν από αυτή, επιδίδονται σε ένα εμπόριο πόνου αλλά και σε ένα εμπόριο μετρολογίας, προτείνοντας κατά καιρούς αποσπασματικές ρυθμίσεις, συχνά αντιφατικές μεταξύ τους και πρακτικά ανεφάρμοστες στην πραγματικότητα της χώρας. Ο Γιάννης Οικονόμου πάντως, σχετικά με τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει διακοπές σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμεινε ελάχιστες ημέρες εκτός του Μεγάλου Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός αναχώρησε χθες από την Αθήνα και θα επιστρέψει αύριο. Νομίζω αυτό και μόνο αναδεικνύει το πόσο ανάξιο σχολιασμού είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα 2,5 χρόνια που είναι Πρωθυπουργός, οι μέρες εκτός του Μεγάλου Μαξίμου είναι ελάχιστες. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο Twitter, είχε χαρακτηρίσει την κυβέρνηση λίγη ως προς την κρισιμότητα των στιγμών. Την περασμένη Τετάρτη, οι επιστήμονες με ενημέρωσαν για την αναμενόμενη εξέλιξη των κρουσμάτων την εβδομάδα των εορτών. Ζήτησα την άμεση εφαρμογή μέτρων. Αναρωτιέμαι, στο Μαξίμου δεν ήξεραν ή ήθελα να είναι ευχάριστοι παρά ωφέλιμοι. Πολύ λίγοι για την κρισιμότητα των στιγμών. Σε ποια δήλωσή του από την περασμένη Τετάρτη πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με την υπερμετάδοση της Όμικρον κυρίως σε νέους ανθρώπους, σε χώρους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα γήπεδα. Καμία πρόταση, καμία θέση. Ούτε μέχρι σήμερα, ούτε και σήμερα. Δημαγωγία, υποκρισία και καιροσκοπισμός σε όλο τους το μεγαλείο. Ο εθνικός μας ψεύτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Οικονόμου, για μία ακόμη φορά καταφεύγει στη δημαγωγία και το λέκισμο σε μία προσπάθεια να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Από την αρχή της πανδημίας, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχονται συνεχώς με νέες προτάσεις μέτρων για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Για καταστροφικές κυβερνητικές παλινοδίες έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Εξαγγέλλονται μέτρα πριν τις γιορτές, τα οποία όμως ανακαλούνται με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια ανακοινώνονται νέα, με την εφαρμογή τους να μετατίθεται κατά μία εβδομάδα και μόλις μία μέρα μετά προαναγγέλλεται η πιθανή επίσπευσή τους. Οι παλινοδίες αυτές είναι καταστροφικές για την εθνική προσπάθεια. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι περισσότερο ένα ευχολόγιο από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή τι, επιδημολογεί επιτήρηση στα λόγια, χωρίς δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ για όλο τον πληθυσμό, μάσκες αυξημένης προστασίας, αλλά μετακυλίοντας το αυξημένο κόστος στο λαό, στους εργαζόμενους. Για αντικρουόμενες δηλώσεις υπουργών αναφορικά με την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και την επιβολή των νέων μέτρων, κατηγόρησε την κυβέρνηση Ελληνική Λύση. Ενώ το Μέρα 25 σχολίασε σκοπτικά την απουσία του Πρωθυπουργού από την Αθήνα, επικρίνοντας παράλληλα τις κυβερνητικές επιλογές για τον κορονοϊό. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Μαζί μας ο Φίβος Κλαβιανός και ο Σπύρος Σουρμελίδης. Και Φίβο, συνεχίζουμε με σένα. Αυτά που λέγαμε πριν για την κυβέρνηση δεν είναι απλά για την εικόνα, για την επικοινωνία, είναι για την ουσία. Όταν λένε τόσο αντιφατικά και τόσο λαθασμένα σε σχέση με την πραγματικότητα δηλώσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν σωστή εικόνα της. Και όταν ο Πρωθυπουργός λείπει διακοπές, δεν είναι κακό γιατί οι υπόλοιποι ταλαιπωρούμαστε και αυτός πρέπει να κάτσει να υποφέρει μαζί μας. Τώρα είναι η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων. Θα κλείσει ή όχι η εστίαση προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές? Είναι πολύ δύσκολες αποφάσεις. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του, αλλά αν ήμουν στη θέση του, δεν θα πήγαινα στο Βίκο. Θα καθόμουν στην Αθήνα να μιλάω με ειδικούς. Σε σχέση με το σκληρό υγειονομικό κομμάτι τώρα. Εγώ δεν θα ακούσω τον κύριο Σκέρτσο που έκανε μια ανάλυση στο Facebook πριν από λίγο ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα με την Όμικρον. Θα ακούσω τον κύριο Καπραβέλο, ο οποίος έχει πέσει πάρα πολλές φορές μέσα. Και θα υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 635 διασωληνωμένους και στους 700 είχαμε φτάσει οι 150 να είναι εκτός ΜΕΘ. Δεν νομίζω ότι με υπερπολαπλάσια κρούσματα από τις 9-8 χιλιάδες που ήμασταν πριν με τη Δέλτα να φτάσουμε στις 30 σύντομα, μπορεί και παραπάνω, θα αντέξει το σύστημα υγείας, όσο πιο ελαφριά και να είναι. Και πάμε στο τρίτο σκέλος. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Δεν ξέρω τι θα πει η κυβέρνηση. Αυτό που ξέρω είναι ότι εκ των πραγμάτων, αφού έχουμε αυτή την κυβέρνηση, που δεν είναι αρίστον, αλλά είναι ασυνείδητον, έτσι αποδεικνύεται, πρέπει μόνοι μας να κάνουμε αυτό που πρέπει για την αυτοπροστασία μας. Και δεν είναι ότι δεν θα πάμε απλά να δούμε τους γονείς μας πολύ την πρωτοχρονιά, είναι ότι θα κλείσει όλη η οικονομία. Εκ των πραγμάτων. Και γι' αυτό μπορεί τα μέτρα, τα έγκαιρα να φαίνονται σκληρά και ίσως υπερβολικά, αλλά αν είχαν πάρθει στην ώρα τους, δεν θα είχαν οδηγήσει τώρα σε αυτές τις μέρες να ακυρωθούν όλες οι θεατρικές παραστάσεις, γιατί αυτό θα γίνει με τόσα πολλά κρούσματα σε ηθοποιούς, θεατές και με τον κόσμο να φοβάται, όπως επίσης και στα νυχτερινά κέντρα και στα εστιατόρια ακόμα. Τις επόμενες μέρες θα είναι παγωμένοι όλη η βραδινή ζωή και όλη η διασκέδαση. Μάλιστα. Σπύρο. Το επαναλαμβανόμενο λάθος είναι η ανοησία ή η αδιαφορία. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι ανοητοί, κάθε άλλο μάλιστα, πρέπει να μας εξηγήσουν τι ακριβώς κάνουν. Το Πάσχα το αφήσαμε να περάσει, γιατί είναι το Πάσχα, και μετά παίρνουμε μέτρα. Το καλοκαίρι, γιατί θέλουμε τα λεφτά από τουρίστες, οι εργάτες γης κτλ. Στη Βόρεια Ελλάδα. Πέρασε. Την 28 Οκτωβρίου δεν παίρνουμε τα μέτρα ενώ γνωρίζουμε, γίνονται γιορτές, παρελάσεις, όλα αυτά. Μετά παίρνουμε μέτρα, αλλά μετά φτάνουμε σε ρεκόρ θανάτων, ειδικά φέτος. Και σε κρούσματα και σε θανάτους και σε διασωληνωμένους μεγαλύτερη αριθμή από ότι πέρυσι το 20 που δεν υπήρχαν τα εμβόλια. Τώρα κάνουν πάλι το ίδιο. Γνωρίζουν όλοι, δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι δεν γνωρίζω. Φωνάζουν οι επιστήμονες. Κραυγάζουν οι νοσοκομιακοί. Δεν φωνάζουν απλώς. Οι νοσοκομιακοί ουρλιάζουν. Και ουρλιάζουν από την αρχή του φθινοπόρου. Τα ακούει η κυρία Γκάγκα στη Θεσσαλονίκη, λέει ναι, βέβαια κάτι να κάνουμε, τελικά δεν κάνουμε τίποτα. Και τώρα λέμε ας αφήσουμε και τις γιορτές να κινηθεί η αγορά και μετά θα πάρουμε μέτρα. Μα είναι χειρότερα και για την οικονομία. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο να σώσεις όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Η θεωρία, ακούω από το πρωί επίσης πάρα πολλούς επιστήμονες που λένε παιδιά να εγκαταλείψουμε τη θεωρία ότι η Όμικρον θα έχει ποιότερες πιέσεις υγειονομικές. Διότι αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Μπορεί να μπορεί όχι. Και αν μας προκύψει και μια μετάλλαξη ωμέγα, τι θα γίνει ακριβώς? Επομένως, οι άνθρωποι έχουν μια άποψη, έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική, την οποία πρέπει μάλλον να εγκαταλείψουν. Γι' αυτό λέω ότι το επαναλαμβάνομενο λάθος δεν δικαιολογείται. Δεν είναι δυνατόν να κάνουν συνεχώς το ίδιο πράγμα. Και μετά από 2 χρόνια να μην υπάρχει μια συγκροτημένη άποψη για το πώς πορεύουμε, τι βελτιώνω, τι ενισχύω, κομμάτι-κομμάτι, στάδιο. Δεν λέμε ότι είμαστε η Κίνα. Δεν λέμε ότι πρέπει να γίνουν θαύματα. Αλλά έπρεπε να γίνουν ορισμένα πράγματα.
κυρίως στο ΕΣΥ, στην πρωτοβάθμια υγεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτά τα λίγα που μπορείς. Στα σχολεία, σε όποιους δήμους έχεις πίεση, μπορείς να βρεις ένα κτίριο ακόμα, μια αίθουσα ακόμα. Αυτό το ένα. Το έκανες? Όχι. Πας σε μια γενικευμένη άποψη και λες, όχι, δεν χρειάζεται, δεν είναι έτσι, έχουμε 17,5 μαθητές ανά τμήμα, έτσι, και διάφορα τέτοια. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Τον Νοέμβριο είχαμε ρεκόρ θανάτων, τώρα έχουμε ρεκόρ κρουσμάτων. Τι ακριβώς θα γίνει? Δεν υπάρχουν κρατήσεις, γιατί ούτε η εστίαση δουλεύει έτσι. Αβεβαιότητα υπάρχει στον οικονομικό κόσμο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα, Κωνσταντίνε, τα παρακολουθείς τα οικονομικά. Υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα. Και θυμός, και αβεβαιότητα, και απόγνωση. Δεν λύνεις κάτι με το να κάνεις συνεχώς τα ίδια πράγματα με επιμονή στην πολιτική σου την ώρα που βλέπεις ότι έρχονται τα πράγματα. Και αν και είναι αυτονόητο, να το πούμε για να μην παρεξηγηθούμε, την εστίαση, τη διασκέδαση πρέπει να την ενισχύσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είτε να κάνει ένα περιορισμό της τυπικό και να τους δώσει χρήματα, είτε αν δεν το κάνει, να τους δώσει χρήματα γιατί μισή θα λειτουργήσουν και παραπάνω. Είμαι πολύ ελάχιστη πληρότητα. Δεν δυσωνόμαστε από αυτό έτσι κι αλλιώς. Είναι και τα όρια της απογοήτευσης του κόσμου. Γιατί πόσες φορές να πεις ότι νικήσαμε την πανδημία και μετά να ψάχνεσαι για lockdown και αυστηρά μέτρα? Ναι, αλλά το χειρότερο είναι να πεθαίνουν άνθρωποι και να λέμε ότι δεν πειράζει, οι άλλες χώρες τα έχουν πάει χειρότερα και τελικά να βρισκόμαστε μόνοι μας να τα έχουμε πάει τόσο κακά το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Φίβος Κλαβιανός, Σπύρος Ουρμελίδης, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλό βράδυ.